Συνέγινες μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, πραγματικά βιώνουμε μοναδικές στιγμές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και με δόλιο τρόπο, με κρυμμένα χαρτιά, βλέπουμε εισαγγελέα της δικαιοσύνης, δηλαδή η δικαιοσύνη, να κατηγορεί με κατηγορούμενο τον Δαραβίκα, τον Γεωργιάδη και τον Ψηλάκη, να τους κάνει μάρτυρες κατηγορίας για να ξαναδικάσει τα 600 που τόσο πολύ τους ενοχλούν. Βέβαια, το καθεστώς έχει καταλάβει τι σημαίνει 600 δις. 600 δις δεν είναι χρήματα, αλλά είναι δύναμη. Είναι πλούτος και είναι μια τεράστια δύναμη και δυναμική που μπορεί να αλλάξει όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι μόνο τα 600, είναι πολύ πιο πολλά. Και είναι όσα χρειαστούν. Είναι και 2-3-300 με δικαίωμα κράτους, όπως έχω πει. Όπως μου έχει παραθέσει τη δύναμή του και τη δυνατότητα το κράτος, ο Δήμος δηλαδή, που είναι το πραγματικό κράτος και όχι η κυβέρνηση όπως το λέει ο νόμος και το Σύνταγμα. Και δεν θα πω το Παπαρουφάκης ή ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει, το λέει το Σύνταγμα. Δεν με νοιάζει τι λέει ο άλλος. Εσείς κάθεστε σε ταμπέλες με ονόματα. Έτσι λοιπόν το Σύνταγμα δηλώνει ότι το πραγματικό κράτος είναι ο Δήμος. Γι' αυτό και θέλει 51% να εκλεγεί. Ενώ η κυβέρνηση με τις κουλουκανίες, με τις εβραϊκές εταιρείες ιδιωτικές καταμετρήσεων, μπορεί να βγάζει κυβέρνηση και να ψηφίζει νόμους για να είναι πάντα ίδιοι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια δυναμική 600 δις. Το καθεστώς έχει καταλάβει τι αλλάζει με αυτό. Αλλάζει όλη η Ευρώπη. Αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης, αλλάζει ο χάρτης της οικονομίας, αλλάζει. Σπάει και διαλύεται η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί είμαστε σε παγκόσμια κοινωνία και σε παγκόσμια οικονομία. Άρα μην ψάχνουμε για παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει. Έχουμε παγκόσμιες τράπεζες, παγκόσμια επικοινωνία, παγκόσμια ΜΜΕ, παγκόσμιο ΕΦΕΤ, ό,τι θέλουν μας περνάνε, ό,τι δηλητήρια, όλες οι κρίσεις βγαίνουν από τον ΟΗΕ και έρχονται προς τα δω. Θα σε οδηγούν να τρως ό,τι θέλουν αυτοί. Δεν είναι τυχαίο που η πατάτα ή η χαζάρικη, η πατάτα, μόνο καρκίνος είναι. Είναι το εθνικό φαγητό στον πλανήτη. Το παγκόσμιο φαγητό των χαζάρων. Πατάτα. Σας έκανα να σας αρέσει η πατάτα, να γεμίζουμε και την αλυτίδα και να γεμίζουμε τις φλέβες μας με όλα τα συστατικά της πατάτας. Είναι χαζάρικη η πατάτα και στην Ελλάδα δεν είχαμε πατάτα. Ο Καποδίστριος την έφερε την πατάτα. Και οι χαζάροι ζούσαν με την πατάτα. Ό,τι υπόγειο. Φυσικά είναι μεταλλαγμένο. Και χιλιάδες άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν μας οδηγούν εκεί που θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με τον πλούτο το δικό σου έχουμε έρθει μέχρι εδώ. Σήμερα λοιπόν ο δικός σου πλούτος πάλι εμφανίζεται για μια απελευθέρωση, όχι μόνο οικονομική, αλλά για να διαλύσει όλο αυτό το καθεστώς. Άρα ξέρουν και γνωρίζουν τη δύναμη. Εσύ δεν γνωρίζεις τη δύναμη. Εσύ μπορείς να βλέπεις μόνο τα νούμερα που αφορά το σπίτι σου, την τσέπη σου. Δεν αντιλαμβάνεσαι τη μεγάλη δύναμη και δυναμική που έχει ο ελληνικός φορέας, ως έθνος, αλλά και στην τεράστια πολιτική της εγκαθίδρυσης της Ελλήνων Πολιτείας, αλλά και όλης της παλαιγενεσίας του ελλάνιου έθνους. Αυτό είναι που πονάει πιο πολύ. Έτσι λοιπόν σπάει όλη η μαρκέτα που έχουν χτίσει των χρεών, της όλης δυναστείας με των φόρων, που είναι οι ιδιωτικές εφορίες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, οι εφορίες είναι ιδιωτικές. Και όχι μόνο, και τα κράτη είναι ιδιωτικά, γιατί παντού μιλάνε για εταιρεία. Αν δείτε, ακόμα και σε όλα τα έργα του Hollywood, εταιρείες μιλάνε. Ακόμα και οι αποστολές, οι φανταστικές που κάνουν σε άλλους πλανήτες, είναι εταιρείες. Όλα είναι μιλάνε για την εταιρεία. Ναι, όλες οι μυστικές υπηρεσίες και οι δυνάμεις ασφαλείας είναι εταιρείες. Όλες τις έχουν κάνει εταιρικές. Όλες οι οργανώσεις παγκόσμιες που σας λένε UNICEF, UCFES και όλες οι οργανώσεις του ΟΗΕ είναι ιδιωτικές, οι οποίες είναι των χαζάρων και έχουν πάρει υπογραφές από όλα τα κράτη και λειτουργούν με τον ΟΗΕ. Θα συμφωνήσω. Όλα λοιπόν πάνε ιδιωτικά γιατί δεν μπορούν να επικαλεστούν το έθνος, γιατί υπάρχει μόνο ένα έθνος. Αν υπήρχαν δύο, θα είχαν ήδη ένα έθνος να αντιπαλεύονται το άλλο. Δεν υπάρχει δεύτερο έθνος. Ένα είναι. Στο όνομα του έθνους υπογράφει το έθνος που δεν υπογράψε ποτέ, δηλαδή το ελλάνιο έθνος, με τον πλούτο του ελλάνιου έθνους δυναστεύουν τον πλανήτη
δημιουργώντας κράτη σε γεωγραφικά διαμερίσματα, βγάζοντας σημαία, φτιάχνουν κυβερνήσεις πάλι εταιρικές και μέσα σε αυτές τις εταιρικές φτιάχνουν άλλες εταιρείες. Έτσι λοιπόν βλέπεις ότι σήμερα είναι ο πλανήτης των εταιριών. Φυσικά μέχρι χτες ήταν κρυφό. Τώρα το βλέπεις. Και τώρα το βλέπεις και μέσα στην ιδιωτική εταιρεία, η Ελληνική Δημοκρατία, τις ιδιωτικές εταιρείες. Ο τρόπος για να τους τεινάξεις στον αέρα είναι μόνο η κυριαρχία σου. Γι' αυτό και τα χρήματα τα έβαλα στην κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία. Δεν τα έβαλα στην ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια αυτά τα μικρά κομματάκια δεν μπορείς να τα δεις. Δεν μπορείς να τα δεις και δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Η ιστορία όμως είναι ότι αυτοί ξέρουν τι έκανα και πώς το έκανα. Όταν εσύ δεν ήξερες τίποτα. Σιγά σιγά το βλέπεις, μαθαίνεις. Πρέπει να πάρεις πολύ δύναμη τώρα να καταλάβεις. Αυτοί έχουν καταλάβει τι δύναμη έχουν τα 600 και κοίταξε τι πήγαν να κάνουν απροκάλυπτα μέσα σε μια τεράστια σκηνή. Σε μια ευρωπαϊκή σκηνή. Που μη σεβόμενοι τίποτα. Ούτε τις πολιτικές τους θέσεις, ούτε τις θέσεις δικαιοσύνης. Γι' αυτό έχω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι οι δυνάμεις ασφαλείας στην Ελλάδα, η δικαιοσύνη, γιατί είναι δυνάμεις ασφαλείας η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια. Δηλαδή, μέσα στις δυνάμεις ασφαλείας είναι και τα δικαστήρια, όλες οι μυστικές υπηρεσίες και όλες οι θέσεις και όλα τα σώματα ασφαλείας. Γι' αυτό ο πλανήτης όταν θα φτάσει σε ένα επίπεδο που οριμάσει και πρέπει, στις μέρες μας, όχι μακριά, θα είναι τρεις πλανητικοί νόμοι. Ο πρώτος νόμος είναι του πλούτου, της οικονομίας. Μάλλον, δεν το λέω καλά. Ο πρώτος νόμος είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Ο δεύτερος νόμος θα είναι της οικονομίας και ο τρίτος νόμος που θα εσωκλίνει και τα δύο θα είναι της ασφάλειας. Με τρεις νόμους θα λειτουργήσει ο πλανήτης και ό,τι αυτό συνεπάγεται πίσω από τους νόμους αυτούς. Μόνο τρεις νόμοι φτάνουν για τον πλανήτη για να έρθει στη σωστή του θέση και βάση. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι στις μέρες μας που είναι πολύ επικίνδυνες, όχι μόνο για μας, γιατί μέσα από όλη μας την πορεία θέλω να σας δείξω ότι σπασμένα τζάμια και γκράφι τι έχουμε. Είναι η μεγαλύτερη επανάσταση του πλανήτη που έγινε ποτέ. Η πραγματική επανάσταση, γιατί όλες οι επαναστάσεις δεν ήταν ποτέ δικές σας. Όλες ήταν κατευθυνόμενες και ελεγχόμενες. Έχω πει ότι ακόμα και ο Τσε Γκεβάρα ήταν Εβραίος και χρηματοδοτούμενος από εβραϊκά σιωνιστικά κέντρα να κυκλοφορεί όπου θέλει στον πλανήτη, στην Αφρική, στην Αμερική και να δημιουργεί διαδηλώσεις και δήθεν ότι πολεμάει το καθεστώς ενώ ήταν ο ίδιος ο καθεστωτικός μηχανισμός. Και δεν είναι τυχαίο που τον κάναν ίδαλμα. Κονκάρδας και στον πλανήτη πρώτο όνομα επαναστάτη. Δεν ήταν επαναστάτης ούτε αυτός ούτε η γκόμενά του. Ήταν ένα παιδί δικό τους, όπως ήταν τα παιδιά τους του Πολυτεχνείου το δικό μας, όπως χιλιάδες άλλα πράγματα, όπως οι 17 Νοέμβρη, όπως που στήσανε γιορτές, ό,τι γιορτές έχουν στήσει και ό,τι επαναστάσεις έχουν στήσει και ό,τι παρελάσεις και εθνικές εορτές. Το ζήτημα όμως είναι, πρέπει να καταλάβετε, ότι οι δυνάμεις ασφαλείας στη χώρα την Ελλάδα, δηλαδή η δικαιοσύνη και οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η ασφάλεια, οι μυστικές μας υπηρεσίες, που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι όλες οι μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη εδώ, το θεωρούν ένα ξεκάρφωτο αμπέλι, πρέπει να καταλάβουν ότι όπως τότε, επί Γερμανών, ξέρετε ότι όταν υπόγραψε η Ελλάδα ότι οι Γερμανοί μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, δηλαδή παραδόθηκε η Ελλάδα στη Γερμανία, η αστυνομία υπόγραψε έγγραφο ότι θα είναι υπό τις διαταγές των Γερμανών. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί μας, οι χωροφύλακες τότε, χωροφύλακας, αυτός που φυλάει το χώρο, έτσι ήταν ο χωροφύλακας. Ο χωροφύλακας δεν ήταν ο βλάχος, ο χωροφύλακας ήταν αυτός που φυλάει το χώρο. Έτσι τότε λοιπόν η χωροφυλακή παραδόθηκε στις διαταγές των Γερμανών. Άρα λοιπόν για έναν μισθό μέσα στη χώρα τους οι αστυνομικοί, οι δικαστές κάνανε ό,τι τους λέγανε οι Γερμανοί αφού παραδόθηκε η χώρα. Έτσι λοιπόν για έναν ψωρομισθό των Γερμανών σε κατεχόμενη Ελλάδα οι αστυνομικοί μας τα παιδιά μας έκαναν ό,τι τους διέταζαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί λοιπόν για ό,τι γινόταν, ακόμα και σκοτώνανε μόνοι τους ένα Γερμανό για να ενοχοποιήσουν τους Έλληνες, όταν γινόταν κάτι σαν και καλά πραξικοπηματικό ή τρομοκρατικό στη χώρα μας, μαζεύανε από όλη την πόλη κόσμου, 300, 400, 500 άτομα. Τα χώναν σε ένα σχολείο ή όπου ήταν σε δημόσιο χώρο
Και οι ρουφιάνοι και οι δοσύλλογοι, Έλληνες πάλι προδότες, ήταν οι ενδιάμεσοι μεσίτες ανάμεσα Ελλήνων και Γερμανών. Έτσι λοιπόν ο διοικητής Γερμανός στην πόλη που συνέλαβε τον κόσμο για να τον εκτελέσει, οι ρουφιάνοι μαζεύανε χρήματα από τους συγγενείς αυτών που είχαν πιάσει για εκτέλεση, λίρες, χρυσά δαχτυλίδια. Λέγανε αυτός για να φύγει θα το κανονίσω εγώ, φέρε μου 30 λίρες, 50 λίρες, δεν έχω τόσες, πόσες έχεις, 25, φέρτες μου. Έτσι λοιπόν κάναν μεγάλη περιουσία οι Γερμανοί από τις εκτελέσεις μας. Στο τέλος από τα 400 άτομα, 300 άτομα, τα κρατάγανε ένα μήνα, πληρώνανε 250, ή 50 δεν πληρώνανε, και αφού δεν είχαν λεφτά, αυτούς εκτελούσανε, αυτούς που δεν είχαν λεφτά. Όσοι είχαν λεφτά και μπορούσαν να είχαν λίρες, οι ενδιάμεσοι προδότες που κάνανε το μεροκάματο το μεγάλο, αυτοί τα καλά παιδιά που ήταν ανάμεσα Γερμανούς και Έλληνες, οι διαμεσολαβητές δηλαδή, οι σύμβουλοι, οι σημερινοί σύμβουλοι είναι αυτοί, λοιπόν, μαζεύαν τα χρήματα και για αυτούς, γιατί λέγανε 50 λίρες, δίνονται στις 40 στο Γερμανό, ο Γερμανός, ο διοικητής ή ο στρατηγός ή ο ταγματάρχης μάζευε πλούτο, αυτό γινόταν πολλές φορές σε πολλές πόλεις, αυτό ήταν μόνιμο δηλαδή, στο τέλος τους εκτελούσαν. Παρεπιπτόντως, εγώ Αρτέμις Ωρας είχα ένα θείο, το όνομά του λεγόταν Γιώργιος Σωτηρόπουλος, ήταν αδερφός της μάνας μου. Αυτός ήταν νοματάρχης της χωροφυλακής. Τότε λοιπόν στην Πάτρα, στο δεύτερο γυμνάσιο, συλλάβανε 300 άτομα για να τα εκτελέσουν. Τη διαδικασία σας την είπα, αυτή ήταν. Ως νοματάρχης όμως λοιπόν έδωσε εντολή και συλλάβανε 300 ανθρώπους, γιατί ήταν Γερμανοί. Δεν άντεχε ο θείος να βλέπει να συλλαμβάνονται τα αδέρφια του από τους κατακτητές. Έτσι λοιπόν έδωσε ένα τέλος, άνοιξε τις πόρτες και διώξε τον κόσμο. Οι Γερμανοί δεν το συγχώρεσαν ποτέ. Έτσι λοιπόν εκτελέσαν το θείο στα ψηλά λόγια, νομίζω. Φεύγοντας για το δρόμο να τον εκτελέσουν, έδωσε τα ρούχα του στον κόσμο που πίναγε, τα παπούτσια του, και έμεινε μόνο με το σόβρακο και τον εκτελέσανε. Αυτός, κύριε, είναι αστυνόμος. Αυτός είναι ο νόμος του άστη. Αυτός λοιπόν, βεβαίως ο θείος, έχει δίπλωμα τιμής, σεβασμού. Αλλά αυτός είναι αστυνόμος. Δεν παραδόθηκε στις δυνάμεις ασφαλείας. Αν το κάναν όλα τα σώματα ασφαλείας, δεν θα ήταν. Δεν θα ήταν έτσι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, άλλο μπάτσος, άλλο αστυνόμος. Μπάτσι τους λένε, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Και πάνε όπου φυσάει ο άνεμος. Ήρθαν οι Γερμανοί, είμαστε με τους Γερμανούς. Ήρθαν οι Αμερικάνοι, είμαστε με τους Αμερικάνους. Ήρθαν οι Εβραίοι, είμαστε με τους Εβραίους. Σήμερα λοιπόν στις δυνάμεις ασφαλείας μου έχω παλικάρια και έχω και μπάτσους. Να διαγορίστε τις θέσεις σας. Ο αστυνόμος είναι ο νόμος του άστη. Αστυνόμος και δεν είναι μπάτσος. Ο μπάτσος είναι προσβολή και βεβαίως είναι άλλο είδος. Δεν έχει καμιά σχέση με Έλληνα. Δεν έχει καμιά σχέση ένα άτομο το οποίο πληρώνεται από την πολιτεία, ζει με τους συνεγγενείς του, να παράγει όλο αυτό το άδικο στους ίδιους τους συνεγγενείς του. Εγώ έχω παράδειγμα στην οικογένεια, δεν το έχω αναφέρει ποτέ. Βεβαίως να βγει και το δίπλωμα τιμής, αλλά τι να το κάνει στο δίπλωμα, έχει να κάνει με την ελάνια ψυχή, η οποία ελευθέρωσε τον κόσμο και ήξερε τι θα πάθει. Και το έκανε. Γιατί δεν άντεχε να βλέπει φυλακισμένους για να εκτελέσουν και να κλέβουν τους συνεγγενείς τους. Δεν ήταν Έλληνας αυτός? Τέτοιες ελάνιες ψυχές υπάρχουν παντού. Η Ελλάδα ελευθερώθηκε από τέτοιες ψυχές. Θα πω ότι είναι λίγες. Ναι, αλλά είναι αρκετές για να έρθει η απελευθέρωση. Όλοι μπορείτε να τραβήξετε το δρόμο σας. Έτσι λοιπόν, όλες οι δυνάμεις ασφαλείας να θυμούνται ότι είναι αστυνόμοι. Άσχετα αν στη σχολή τους μάθανε ρωμαϊκό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο των Χαζάρων. Αυτό είναι διορθωτικό και θα γίνει στην Ελλήνων πολιτεία τεράστιες διορθώσεις πραγματικές ελάνιες. Ωστόσο όμως, σε αυτό το βίο που ζούμε, με 170 γραφεία που σπάνε και βεβαίως εκεί πάνω, στις διοικήσεις όπου δεν δίνουν την εντολή στους αστυνόμους να κάνουν έρευνα και να πιάσουν όλα αυτά τα ζώα που σπάνε τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, είναι μπάτσι, δεν είναι αστυνόμοι. Και αυτή η μπάτσι είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Γιατί αλλιώς θα είχαν κάνει έρευνα και θα είχε τελειώσει. Και υπάρχουν χιλιάδες έρευνες που μπορούν να κάνουν. Έτσι λοιπόν τα δικαστήρια δεν έχουν καμιά διαφορά. Όπως είναι η μπάτση στην αστυνομία, έτσι είναι και οι εκτελεστές δικαστής που πάει όπου φυσάει ο άνεμος. Ενώ
Ζουν στη δικιά μας χώρα. Ζουν τη δικιά τους ζωή που η δικιά τους η ζωή είναι ίδια με τη δικιά μας. Και δεν σέβονται τίποτα. Και κάθονται μπροστά σε μια έδρα και εκτελούν κόσμο. Με παράνομους νόμους. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν παλικάρια. Πρέπει να βρουν την ψυχή και να θυμηθούν όλοι ποιοι είναι. Αλλιώς η Ελλάδα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε όλοι μαζί. Από το δικό μας κομμάτι και από το δικό μας μετερίζει. Να το θυμώνται όλοι αυτοί. Έτσι θα τεθώ και στο σέμα της συμπεριφοράς. Έτσι είναι Έλληνες. Είναι θέμα συμπεριφοράς. Το και καλών λέξεων. Η συμπεριφορά δεν έχει να κάνει με λέξεις καλές. Έχει να κάνει συμπεριφορά. Πώς περιφέρεσαι. Πώς περιφέρεσαι γύρω από το σύνολο της πολιτείας. Πώς περιφέρεσαι. Συμπεριφέρεσαι. Είσαι μαζί μας και περιφέρεσαι. Άρα η καλή συμπεριφορά δεν υπάρχει. Ούτε η κακή συμπεριφορά. Είναι θέμα περιφοράς. Δίκαια περιφορά, άδικη περιφορά. Άρα περιφέρεσαι. Λέγοντας όμορφα λόγια για να μας προδώσεις, για να μας διαλύσεις, για να μας δηλητηριάσεις. Έχει να κάνει λοιπόν με περιφορά και όχι με λέξεις. Άρα αδίκως, είτε παρεξηγέστε στις λέξεις, είτε δεν μιλάτε καλά την ελληνική. Δεν σας νοιάζει πώς περιφέρεται κάποιος, σας νοιάζει τι σας είπε. Αφού το είπε, μας το έχει ξαναπεί. Μα έχουν σχέση λέξεις ή πράξεις. Η περιφορά είναι θέμα πράξεων. Είναι πώς θα πράξεις κάποιον. Όχι τι θα πεις. Ο τρόπος που επικοινωνεί κάποιος, αν είναι σκληρός ή αν είναι αυστηρός ή αν χρησιμοποιεί λέξεις τις οποίες αυτός τις χρησιμοποιεί για λόγους δικούς του που θέλει να δείξει είτε την αγανάκτηση, είτε το μένος, είτε τη δυναμική, είτε την ξεφτύλα που έχει λάβει από σένα, είτε μέσα από τις λέξεις αυτές βλέπεις τη δικιά σου ξεφτύλα και θυμώνεις. Γιατί σου λέει τόσο αυτές τις λέξεις που εσύ τις θεωρείς προσβλητικές, αλλά είναι η δικιά σου ξεφτύλα που προσβάλλεσαι γιατί σε αποκάλυψε. Έτσι λοιπόν παρεξηγέσαι λόγω συμπεριφοράς, ενώ είναι δικιά σου η περιφορά που έχεις πράξει. Πρέπει να καταλάβουμε τις βάσεις. Όπως ακόμα, έλα λέει να σου δώσω ευλογία. Ποιος δεν. Άντε μην πω τίποτα. Ποιος θα μου δώσει ευλογία. Έχουμε γεμίσει τον κόσμο, έλα να σας δώσω λέει ευλογία. Τι ευλογία είναι να μου δώσεις, ρε κερατά. Η λέξη ευλογία σημαίνει λόγος. Δηλαδή να μου δώσεις έναν καλό λόγο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καλό και κακό και είναι μια ταμπέλα των αποστατών. Η ευλογία όπως η ευδαιμονία είναι δίκαια ψυχή, δίκαιο αυσυνείδητο. Δίκαιο ή άδικο. Άρα η ευλογία είναι δίκαιος λόγος. Ωραία. Και όταν ο Τραμπ λέει ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Ωραία. Τι να κάνει ο Θεός, να σου πει δίκαιο λόγο. Αφού ο λόγος, δηλαδή ο νους, είσαι εσύ. Ζητάς κάποιον να σου δώσει από κάπου, που σημαίνει την ώρα που σου λέει να σου δώσω ευλογία, σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι λόγος. Εσύ δεν είσαι νους. Είσαι ένα ζώο. Και θα έρθει κάποιος άλλος με νου να σου δώσει. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό να σου δώσει. Τι θα εισπράξεις με την ευλογία, τι θα σου δώσει. Και ποιος θα τη δώσει και πότε την έδωσε. Τι να σου δώσει αφού ο λόγος του δημιουργού είσαι εσύ. Εν αρχήν είναι ο λόγος, σωστά, και εσύ είσαι ο λόγος. Δηλαδή εσύ είσαι ο νους. Άρα βγάλεις τον εαυτό σου ότι είσαι νοήμονον και έρχεται ένας και σου λέει θα σου δώσει ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Δηλαδή να δώσει δίκαιο λόγο στην Αμερική. Να δώσει δίκαιο λόγο. Και να δώσει μόνο στην Αμερική. Στους άλλους να τους γράψει τα παλιά του παπούτσια, έτσι. Έστα διάλογοι οι άλλοι. Να δώσει μόνο σε εμάς. Πόσο ξεφτύλα είναι οι λέξεις. Γιατί τις έχουν βεβηλώσει όλες τις έννοιες και κάθονται ψηλά εστάμενοι να λένε τέτοια πράγματα. Και φυσικά όλες οι θρησκείες, όλα τα δόγματα, ευλογία. Έλα να σου λέει ευλογία. Πώς θα μου τη δώσει, ρε ρασοφόρε την ευλογία. Τι θα μου τη δώσει. Βάτε μου σαν χαρτάκι. Και να σου πω κάτι. Σε παίρνει να μου δώσει λίγο παραπάνω, μου τη βάζει 5 κιλάκι γιατί να έχω και για μεθά, να μην σου ξανάρθω. Δεν γίνεται πλάκα ρε παιδιά. Έχουν αλλάξει τις έννοιες, έχουν αλλάξει τα πάντα. Σε θεωρούνε ζώο, σε κάνανε ζώο και σε θεωρούνε. Τώρα πρέπει να πάρεις τη δύναμή σου και τη δυναμική σου. Να δεις τα πάντα μέσα σου. Να πράξετε όλοι. Όλοι έχετε θέσεις. Στην κοινωνία, στην εργασία σας, στη δουλειά σας και όσοι έχετε σε θεσμούς θέσεις. Να σεβαστείτε το θεσμό που δεν είστε εσείς ο θεσμός. Τον εκπροσωπείτε το θεσμό. Ο θεσμός είναι ιδανικό και είναι πολύ ψηλά και δεν το φτάνει κανένας. Ούτε εσείς που την εκπροσωπείτε. Γιατί αν φτάσει να τον ακουμπήσετε, τότε δεν είναι ιδανικό. Ιδανικό είναι κάτι που δεν το φτάσει ποτέ. Και θα είναι πάντα πιο ψηλά από σένα. Να το κοιτάς πάντα και να το υπηρετείς.
Αν το ακουμπήσεις, το ξεφτύλισες, το κάνεις αντικείμενο, πάτησέ το. Άρα λοιπόν οι θεσμοί είναι πάνω από εσάς. Εκπροσωπείτε το θεσμό. Όσοι εκπροσωπούν θεσμικές θέσεις, είναι καθήκον τους να το εκτελέσουν με όλο το δίκαιο έτσι όπως γεννήθηκε κάθε θεσμός. Και ποτέ να μην εκφυλίσουν το τεράστιο αξίωμα του θεσμού που τους δόθηκε. Είναι η μεγάλη προδοσία και η μεγαλύτερη σε θέσεις που εκπροσωπείτε θεσμικές, που είναι για τον κόσμο όπως δίκαιο, όπως ασφάλεια, να κάνετε τόσο άδικα πράγματα. Έχετε μεγάλο καρμικό, το οποίο ξεσπάει στο γένος σας, στην οικογένειά σας, στον εαυτό σας. Να το θυμάστε αυτό. Και όλα τα ραπέρε συγχωρέσεως είναι παπάριες των χαζάρων και των σιωνιστών. Δεν υπάρχει συγχώρεση και συγχωροχάρτη. Συγχώρεση είμαι εγώ που χωράς μαζί μου. Συγχωράμε μαζί. Και προχωράμε μαζί. Δεν υπάρχει, όλα τα άλλα είναι γελιότητες. Είναι για να κάνεις βολικά τα πάντα. Γι' αυτό και όλα τους τα έργα μαθαίνετε. Σε όλο το Hollywood, όλοι οι μαφιόζοι, όλοι οι δολοφόνοι, όλοι οι εκτελεστές, πέρα που μόνο εκείνα είναι τα έργα, δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Η φαντασία θα είναι να πας στο διάολο ή θα είναι μέσα από όλη την μαφιόζικη διαδικασία καθεστωτική. Είτε μπάτσος του πήραν τη γυναίκα, μπάτσος έκανε αυτό, μπάτσος έκανε εκείνο, φυλακές, μπάτσι, αστυνομία, μυστικές υπηρεσίες, πρέζα, ναι, ναρκωτικά, σπίρς, δεν έχει τίποτα άλλο. Όλο το Hollywood έτσι είναι. Ό,τι μαλακία, δεν λες και ο κόσμος γυρίζει πίσω από τις παπάρες. Δεν έχουμε ζωή, έχουμε αυτές τις μαλακίες του συνέχεια. Η τρομοκρατία, να πούμε, κυνηγάνε τον πλανήτη ένας. Μια εταιρεία κυνηγάει τον πλανήτη, ναι, και πέφτουν όλοι να τον σώσουν. Όλα όμως, άμα θα τα δείτε πώς τρέχουν τις διαδικασίες τους, θα δείτε τι συμβαίνει. Έχει λοιπόν να κάνει να καταλάβουν όλες τις θεσμικές θέσεις. Όλες οι θεσμικές θέσεις που είναι από άτομα και δεν είναι μπάτσι, είναι σώματα ασφαλείας. Είναι εκεί για την ασφάλεια. Και ο δικαστής είναι για την ασφάλεια του δικαίου. Να διασφαλίσει όχι το δίκαιο, να διασφαλίσει να μην γίνει άδικο. Εν αντιθέσει, στα δικαστήρια πάει όποιος έχει άδικο. Και οι δικαστές είναι οι κριτές. Λένε απλά τη γνώμη τους. Πρέπει αυτό να αλλάξει και πρέπει να σεβαστούν όλοι τα πάντα. Δεν θα πω ότι έχω μόνο εγώ παράδειγμα, το θείο είναι χιλιάδες τα παλικάρια και τα παραδείγματα που δεν τιμήθηκαν ποτέ. Απέναντίας, κάθε γιορτή είναι γελία, με χιλιάδες ιδάλματα που δεν είναι δικά μας, τα δικά μας παλικάρια. Τους δικούς μας μαχητές, τους πραγματικά ανθρώπους, τους έχουν βάλει στην άκρη και τους τιμούνται μόνο το σπίτι. Και εκείνο ξεχασμένα. Καλό όλους όσους έχουν θεσμικές θέσεις να πάρουν θέση. Να μην ξαναεπιτρέψουν ποτέ το άδικο. Όχι μόνο για το μεροκάματο της ζωής τους, αλλά για την ίδια τους την απελευθέρωση, για το ίδιο τους το γένος. Να σεβαστούν ότι αυτό θα ξεσπάσει κάποια στιγμή. Ό,τι κάνουμε είναι αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα, τα οποία τα εισπράττουμε. Γιατί είμαστε αυτό που τρώμε και είμαστε αυτό που κάνουμε. Άρα, ό,τι παράξεις είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν μπορείς να κρυφτείς από τον καθένα. Ναι. Από κανέναν ναι, δεν μπορείς να κρυφτείς. Αφού δεν μπορείς να κρυφτείς από τον ίδιο στον εαυτό που το έκανες. Το ξέρουν όλοι. Απλά δεν το θυμούνται. Άρα, κάθε φορά που σε βλέπει κάποιος, ξέρουν τι έχει κάνει. Το ότι δεν το θυμούνται δεν έχει σημασία ότι δεν ξέρουν. Ξέρουν όλοι, ξέρουν τα πάντα. Τόσο ανοιχτά είναι τα αποτελέσματά μας. Και τα αποτελέσματά μας φεύγοντας από εδώ είναι μόνο αποτελέσματα. Και αυτά που θα αφήσουμε εδώ είναι μόνο αποτελέσματα. Του ίδιου μας του βίου, της ίδιας μας της δημιουργίας και της ίδιας μας της ζωής. Άρα λοιπόν να μην παραξηγήσετε με συμπεριφορές. Ούτε του πληθυντικού που έχουν φτιάξει. Όλα αυτά τα άτοπα που έχουν κατασκευάσει. Τους δίθεν για να ξεχωρίζεις. Ξεχωρίζεις μόνο από την έννοια, από αυτά που λες και από αυτά που κάνεις. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Και να κρίνετε τις συμπεριφορές. Από την περιφορά που κάποιος γυρίζει γύρω σου. Είτε από το σύνολο των ανθρώπων σου, είτε από τον ίδιο σου τον εαυτό. Άλλωστε, δικαίως ένας καλλιτέχνης, τώρα που μιλάμε για μπάτσους και για αστυνόμους, έχει σημασία να καταλάβουμε. Υπήρχε ένας καλλιτέχνης, πραγματικά ελάνιος καλλιτέχνης, ο οποίος με τα χέρια του και με τίποτα, με χώμα, νερό, έφτιαχνε αγάλματα στο μοναστηράκι. Εποχή παλιά. Επιχούντας. Έφτιαχνε λοιπόν, περνάει ένας αστυνομικός, του λέει τι φτιάχνεις εκεί. Λέει φτιάχνω μπάτσους. Μπάτσους. Ωραία του λέει. Και πώς σου φτιάχνεις. Τι βάζω λέει. Βάζω. Και τι βάνεις μέσα του λέει. Βάζω νερό, χώμα και σκατά. Τι πέτρε του λέει. Τον μπλακώνεις στο ξύλο, τον έλειωσες στο στυλιάρι. Τον πήγε στο τμήμα.
Την άλλη μέρα πάει στο μοναστηράκι λοιπόν ο καλλιτέχνης. Αυτό ήξερε να κάνει, να φτιάχνει ένα γραμματάκι. Μπάτσος. Φτιάχνει λοιπόν. Συνεχίζει και έφτιανε γράμματα. Ο αστυνομικός τον έβαλε στο μάτι. Ξαναπερνάει πάλι από εκεί. Αυτός εκεί το βιολί του έφτιαχνε αγάλματα, μπάτσος. Το ξαναρωτάει. Τι κάνεις εκεί παιδί μου, του λέει. Σας είπα και αστυνομία, του λέει. Μπάτσος φτιάχνω. Και τι βάνεις μέσα. Χώμα, νερό και σκατά. Το ξαναπλακώνεις το ξύλο, το ξαναπάει στα τμήμα. Αυτό έγινε και την επόμενη μέρα. Την τέταρτη μέρα δεν άντεξε ο Φουκαράς ο καλλιτέχνης. Αλλά αυτό έκανε πάντα. Πήγαινε πάντα στο ίδιο σημείο στο μοναστηράκι και έφτιαχνε αγαλματάκια. Την τέταρτη μέρα ξαναπερνάει ο αστυνομικός. Σε ξαναρωτάω, του λέει. Τι φτιάχνεις. Του λέει τώρα φτιάχνω πυροσβέστες. Δεν φτιάχνεις μπάτσος. Όχι, του λέει φτιάχνω πυροσβέστες. Και τι βάνεις μέσα. Τι βάνω, του λέει. Νερό και χώμα. Ωραία, του λέει. Σκάτα γιατί δεν βάζεις. Όταν βάζω σκάτα, του λέει, φιώνει μπάτσι. Για να καταλάβουμε λοιπόν και ο καλλιτέχνης ακόμα. Όταν βάζει σκατά βγαίνουν μπάτσι. Χωρίς σκατά βγαίνουν πυροσβέστες. Αυτό βέβαια για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση του μπάτσου με του αστυνόμου. Η Ελλάδα έχει αστυνόμους. Η Ελλάδα έχει δικαστές. Δεν έχει μπάτσους. Η μπάτσι είναι της ιδιωτικής εταιρείας. Δεν είναι του κράτους μας. Η ιδιωτική εταιρεία η οποία είναι έχει δυναστεύει την Ελλάδα, το ελληνικό κράτος και το έθνος, αυτή βάζει μπάτσους. Οι Έλληνες είναι αστυνόμοι. Μπάτσους και όλα τα παιδιά τα οποία δυναστεύουν σε κύριες θέσεις δεν είναι των Ελλήνων. Είναι της ιδιωτικής εταιρείας που δυναστεύει και είναι υποκατοχή το ελληνικό έθνος. Και είναι τεράστια ανάγκη αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί το έθνος, να εμφανιστούν όλοι από όλες τις θέσεις. Το έθνος να πάρει τη σωστή του θέση, να πάρει το γεωγραφικό του τμήμα και όλο τον πλανήτη όπως πρέπει πραγματικά να γίνει. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουν όλοι και να συστρατευτούν όλοι στο στόχο και στο σκοπό της ύπαρξής μας. Γιατί αυτή είναι η πραγματική μας ύπαρξη. Σήμερα δεν πολεμούμε οικονομικά. Πολεμούμε για την ύπαρξή μας, για την ύπαρξη του έθνους μας, για την ύπαρξη του ανθρώπου, γιατί σε όλο τον πλανήτη σκοτώνουν τον άνθρωπο και όλοι οι νόμοι και όλα ό,τι έχουν κάνει είναι για να δολοφονούν τον άνθρωπο στην υγεία, με τα φάρμακα, με τους ψεκασμούς, με τα νερά, με τις διατροφές. Όλες οι πολυεθνικές είναι των Εβραίων, είναι των Σιωνιστών, είναι της Καμπάλ. Όλα τα κράτη είναι ιδιωτικές εταιρείες. Όλες οι κεντρικές τράπεζες είναι δαιμόνων αποστατικών με εμφάνιση σωμάτων που ένα κύτταρο δεν είναι δικό τους. Δεν καταλαβαίνετε ότι σήμερα κρίνεται το ανθρώπινο γένος. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν το βλέπεις. Γιατί, επειδή έχει φίρμα, τη μόδα σου, την ποιότητα ζωής σου, ακόμα και τις σχέσεις σου τις έχουν κάνει. Δεν βλέπεις ότι βλέπεις ένα Hollywood και ταινίες σε μια βιομηχανία, ότι όλα τα ονόματα σε οποιαδήποτε ταινία είναι εβραϊκά. Ή θα τον λένε David, ή θα τον λένε Jesus, ή θα τον λένε Jack, ή θα τον λένε Rebecca, Sarah, Mara. Τα έχουν όλα. Είναι μεγάλη προσβολή για τον άνθρωπο να έχουμε τόσο δυναστεία και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα και απλά να γελάμε. Πρέπει να το δεις όλες σου τις θέσεις, βλέπεις δίπλα. Έχουν κατακλείσει τα πάντα. Πού θα πάει αυτό, δεν το βλέπεις ότι είναι ο χαμός σου. Διαλύεσαι. Τελειώνεις αν δεν κάνεις κάτι. Πρέπει τώρα να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Και όλοι μαζί από οποιαδήποτε θέση για να είμαστε. Γιατί οι θέσεις αυτές είναι δικές μας και θα παραμείνουν. Δεν σας παίρνει κανένας. Απλά θα είναι στο δικό σου έθνος, στο δικό σου κράτος. Και το μήνυμα είναι από την Ελλάδα και για όλο τον πλανήτη. Όλοι εμάς περιμένουν επειδή μπορούμε. Και το έχουμε ξανακάνει. Και καμία μας αποστολή δεν χάσαμε. Και ούτε θα χάσουμε ποτέ σε καμία αποστολή. Συστράτευση όλων των Ελλήνων ανθρώπων. Εδώ και τώρα. Από οποιασδήποτε θέσεις. Πρέπει να το καταλάβετε. Τι ακριβώς έχει γίνει. Θυμηθείτε τι έχει γίνει. Γυρίστε πίσω. Συγκρίνετε το σήμερα με το χτες. Δείτε τι έχει γίνει τότε, τι έχει γίνει τώρα. Κοιτάξτε πόσα ψέματα έχουν υποθεί. Πόσες πολιτικές έχουν, τι έχουμε χρηματοδοτήσει. Έχουμε χρηματοδοτήσει τεράστιους θανάτους, ψεύδι, γελιότητες, πολυτεχνία, πόλεις. Φτιάξαν τις πόλεις. Κοιτάξτε πώς έχουν κάνει τις πόλεις. Μα πλημμύρισε. Μα δεν θα πλημμυρίσει, αφού αυτό θέλανε. Έχετε καταλάβει ότι για να δημιουργηθεί μια πόλη ή ένας οικισμός, πρώτα αγοράζουν 5-10 επιτίδη σιωνιστές, μασόνιες. Σημασία τα ίδια πράγματα είναι, τα ίδια υπηρετούν. Ας μην γίνει Εβραίος,
Τι είναι σιωνιστή, δεν είναι σιωνιστή, είναι μασόνο. Δεν είναι μασόνο, είναι Ιλουμινάτη. Δεν είναι Ιλουμινάτη, είναι Ροδοσταυρίτη. Τα ίδια σκατά είναι όλο αυτό. Όλα αυτή στην Εβραήλα. Εβραήλα είναι οποιοδήποτε, είμαι ο κανένα, όπω το έχω εξηγήσει. Πρώτα παίρνουν λοιπόν τα οικόπεδα, πολύ συγκεκριμένα φτηνά έω τσάμπα, και μετά τα βάλουν στον οικισμό. Γι' αυτό δεν έχει πολλοδόμηση ποτέ. Οπότε μετά αρχίζουν και πλάνε τα εντό οικισμού. Το εκτό οικισμού με το εντό οικισμού έχει μια τεράστια διαφορά 1 προς 100. Ένα χιλιάρικο 100 έχει μετά. Έτσι λοιπόν κερδοσκοπούν εις βάρος. Μετά αρχίζει η πολλοδομία. Στην πολλοδομία είναι τα δικά τους παιδιά. Η παρανομία της αρκούδας. Τίποτα, πληρώνεις, κάνεις δουλειά σου. Μα δεν έχω λεφτά, κλέψε. Μα δεν έχω, τραβά βίζιτα. Μα δεν έχω, θα βρεις τρόπο, τι να κάνουμε. Πούλα ναρκωτικά, πούλα αυτά. Είναι όλα ένας διασυρμός τεράστιος. Μόλις πιάνεις την πόλη, πού θα το φτιάξεις? Στο χαντάκι δεν θα το κάνεις, αφού εκεί κανέναν οικισμό. Πας και έχουν εννοήσει να κάνουν παραπάνω. Γι' αυτό βλέπεις τις πόλεις σου και είναι ένα μπουρδέλο εβραϊκό, ένα κοινόβιο μπουρδέλο, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει σχεδιαστεί η πόλη ποτέ, ούτε που θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα κοιτάει, τα πάντα τίποτα. Οπότε μετά ξανασκάβουν την πόλη κάθε χρόνο δύο φορές. Σκάψε ξανά και σκάψε και μπάλωσε και σκάψε. Τα πληρώνεις. Δεν φτάνει που τα πληρώνεις. Είναι και η ευκαιρία να σε κλέψουν 100 φορές απάνω. Στο τέλος πλημμυρίζεις, διαλύεσαι κιόλας. Αφού αυτό συνηθίζει όλη την Ελλάδα. Χτίστηκε καμία πόλη εκεί που πρέπει. Δεν βλέπεις τι έχει γίνει. Κάθε κομματάκι που μπαίνει στον οικισμό το πουλάμε ακριβά. Και πάμε, και πάμε. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Και εκεί έχει μεγάλη αξία, και εκεί έχει πιο μεγάλη αξία. Και οι τράπεζες δίνουν κεφάλαια, και οι τράπεζες δίνουν δάνεια. Κοίτα βρε τι σου έχουν κάνει. Έλα να φτιάξουμε μια Ελλάδα όπως τη φανταστήκαμε, όπως την έχουμε στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Έτσι όπως η αισθητική είναι χαραγμένη μέσα μας. Τώρα συζητάμε γιατί έχουμε νεκρούς. Λίγους έχουμε. Άμα βρέξει τρεις μέρες στην Ελλάδα, έκοπη και όλες οι πόλεις στη μέση, κόπη και η Αθήνα. Τι έργα να φτιάξουμε. Κλείσαμε τον Κηφισό, γιατί μας πειράζει ο Κηφισός. Δεν τον θέλαμε να ράει, ένα μια χαρά. Το ξέρετε, στην Αθήνα μόνο έχουμε 5.000 ποταμάκια, ποτάμια. Κάθε ποτάμι που δεν το θέλουν το ανατινάζουν. Μόλις το ανατινάξεις θα πάει απάλι το ποτάμι. Κάποια μέρα θα ξεχυλήσει και θα σε κάνει, θα σε διαλύσει. Τα ρέματα κλείσαμε. Ποιος τα κλείσε τα ρέματα? Αφού εκεί του δώσε οικόπεδο να χτίσει. Εκεί του δώσε άδεια να χτίσει. Αφού δεν πουλάνε αλλού οικόπεδο να χτίσει. Αφού εκτός οικισμού δεν χτίσει. Εντός οικισμού είναι μόνο εκεί. Άρα σε οδηγούν εκεί. Άρα ο κόσμος φταίει που πήγε και χτίσε. Μα τι να κάνει ο κόσμος. Εκεί του δώσε χώρο να χτίσει. Εκεί του έδωσε άδεια. Εκεί του δίνει ΔΕΗ. Εκεί του δίνει δρόμο. Εκεί του δίνει τηλέφωνο. Πιο πέρα δεν του δίνει ούτε ΔΕΗ ούτε τηλέφωνο. Άρα σε αναγκάζει να πας στο γεωγραφικό χώρο που σου λένε αυτοί, που έχουν αυτοί προδομήσει. Να σου πουλήσουν οι ίδιοι, να αγοράσεις εκεί και να χτίσεις. Γιατί πιο πέρα και να χτίσεις δεν θα έχεις ρεύμα, δεν θα έχεις νερό, δεν θα έχεις φως, δεν θα έχεις δρόμο, δεν θα έχεις τίποτα. Όλα αυτά έχουν καθοδηγηθεί από αυτούς. Ποιοι τα έχουν κάνει αυτά τόσα χρόνια? Εμείς, η Αγίνο Συνέλευση ή αυτοί? Ποιος θα τα τελειώσει όλα αυτά? Και πάνε τα έργα, και πληρωμένα τα έργα, και αντιπλημμυρικά. Ό,τι και αντιπλημμυρικό να κάνεις. Άμα φουσκώσει λίγο παραπάνω, θα πάρει το αντιπλημμυρικό και θα φύγει. Δεν το σταματάς. Αλλά συνέγινες. Όλο το μυστικό. Τα πάντα είναι να πάρεις τη χώρα στα χέρια σου. Αν δεν πάρεις τη χώρα στα χέρια σου, θα συζητάμε ποιος δήμαρχος είναι καλός και ποιος δεν είναι. Κανένας δήμαρχος δεν έχει ελέγξει για να δει τι έχει παραλάβει. Πήγανε καθεστωτικά, πήραν, υποράψανε, φύγανε. Οι προηγούμενοι αθώοι πάμε για τους καινούριους. Δεν έχω πει ξεκάθαρα ότι θα ελέγξουμε σαν Ελλήνων συνέλευση όλους τους Δήμους. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό φοβούνται. Αν ελέγξουμε τους Δήμους, καταλαβαίνεις τι θα βρεις με το κράτος. Δεν υπάρχει κάτι ίσιο. Υπάρχει μόνο μια παρανομία χιλιάδων ετών. Ειδικά των τελευταίων ετών που δομήθηκε η Ελλάδα, θα δεις ακριβώς τι έχουν κάνει. Στις πολλοδομίες, τα πάντα. Δεν θες να ελέγξουμε μωρέ αυτή τη χώρα. Έλα να το κάνουμε, μπορούμε. Αν θες να τη φτιάξουμε, έχουμε πλούτο να το κάνουμε. Να τη φτιάξουμε από την αρχή καινούργια. Πληρώνουμε τόσα χαράτσια, πληρώνουμε τόσους φόρους, πληρώσαμε το σπίτι μας τελικά, δεν είναι δικό μας. Δεν έχουμε γραμμή, δεν έχουμε πεζοδρόμιο, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μία χαβούζα που κοιμόμαστε σε ένα γαμοδωμάτιο. Δεν ξέρουμε πού κοιτάει, δεν υπάρχει ήλιος. Ο ένας πάει στον άλλον. Γιατί χάσαμε το χώρο? Δεν έχουμε γη? Τι δεν έχουμε που ήρθαμε όλοι μαζί? Κοίτα πώς μας κάνανε. Κοσέρβα, σαν τα μερμήγκια μορεζούμε. Ο ένας μυρίζει τον κόλο του άλλου, μωρέ. Κοίτα πώς μας έχουν κάνει. Κοίτα τι μας έχουν κάνει, μωρέ. Μερμικοφολιά μας έχουν καταντήσει, μωρέ. Και τον πληρώνουμε αδρά και τον χρηματοδοτούμε εμείς. Και μετά μου λες ότι δεν κάνεις εσύ κουμάντο στο χώρο σου, αφού εσύ χρηματοδοτείς το χώρο σου. Εσύ τον πληρώσε, εσύ δουλεύεις, εσύ ζεις έτσι. Όλα αυτά δεν μπορεί κανείς από αυτούς να το σταματήσει. Εμείς μπορούμε να το σταματήσουμε και εμείς μπορούμε να ξαναχτίσουμε. Αυτοί δεν ξέρουν, όχι να χτίσουν, δεν ξέρουν τίποτα. Ξέρουν μόνο να κλέβουν, να δυναστεύουν και να φτιάχνουν ένα κοινόβιο σύμφωνα με τις εντολές που τους δίνουν σαν καλά πιόνια που είναι. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε όλοι μαζί. Και από πιόνια να γίνετε παίχτες. Και από παίχτες να γίνετε πολίτες. Και από πολίτες
να ασκήσουμε πολιτισμό, γιατί εμείς μπορούμε να παράξουμε. Ο πολιτισμός παράγεται μόνο από πολλούς πολίτες μαζί, όχι από έναν πολίτη. Άρα κανένας δεν παρήγει πολιτισμό. Ο πολιτισμός έχει έρθει από τους πολίτες. Και για να είσαι πολίτης πρέπει να ζεις σε δομημένες πόλεις της δημιουργίας. Έτσι όπως είναι η κατασκευή σου. Χωρίς αυτές θα είσαι πάντα έρμιο δυναστευμένος σκλάβος των αποστατών που σε βάζουν και χτίζεις στο χώρο και σου κλέβουν το χρόνο. Όπως τώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι μαζί. Πρέπει να καταλάβετε. Πρέπει να καταλάβετε, είναι η ώρα. Και θα καταλάβετε.